Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Αστική πυρκαγιά, τι λέμε αυτή, ε? Ναι, ναι. Mm. Πριν από περίπου μισή ώρα ενημερωθήκαμε από τους γείτονες ότι μύριζαν έντονα μυρωδιά καμένο εκεί στην πολυκατοικία τους. Mm. Σε ποια περιοχή, εδώ στο κέντρο? Στο κέντρο, ναι. Κέντρο. Στο κέντρο. Mm-hmm. Πήγαμε να κάνουμε ένα έλεγχο, όντως υπήρχε έντονη μυρωδιά. Έλειπαν όμως οι ενοικιαστές. Ήταν κλειδωμένα, οπότε αναγκαστήκαμε μετά στον πρώτο όροφο και με σκάλα να βγήκαμε στο μπαλκόνι και καταφέραμε από την μπαλκονόπορτα και βγήκαμε μέσα. Και μετά από έλεγχο είδαμε ότι είχε αφήσει το τσικάλι, το γνωστό που παθαίνουν από τις νοικοκυρές, το μάτι. Ναι. Ναι. Οπότε όλα δηλαδή καλά, αυτό όλα εντάξει, όλα, ναι, 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 όλα. Το προλάβατε δηλαδή, ναι, για να μην μείνει η οικογένεια. Και έτσι μην πάθει αυτή την καταστροφή. Δεν επεκτάθηκαν ζημιές μέσα στο σπίτι, ήταν μόνο τόσο. Ευτυχώς οι γείτονες δηλαδή γλίτωσαν την οικογένεια. Ναι, 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 κατάλαβαν την μυρωδιά και μας ενημέρωσαν. Μάλιστα, εντάξει. Ναι. Τέλος, καλό, όλα καλά τώρα. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ναι. Ευτυχώς, χτύπα ξύλο, είμαστε καλά ακόμα, παρόλο που έχουμε και έτσι μελτεμάκια. Έτσι ναι, δεν έχουμε. Τα μελτεμάκια σιγά-σιγά ξυπνήσανε, ανεβαίνει και η θερμοκρασία τώρα και Τετάρτη, Πέμπτη έχουμε και άλλη άνοδο. Προσοχή, προσοχή από όλους μας. Είπαμε, η χρήση φλόγα στην Ήπεθρο σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, είτε, είτε από εργασία. Να βάλουμε πρόστιμα, δυστυχώς. Και έχω ξαναπεί ότι είναι αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε. Προσπαθούμε την κουβέντα με το όμορφο να το εμπεδώσουν οι συμπολίτες μας. Είπαμε, το καλοκαίρι δεν θα χρησιμοποιούμε για σε καμία των περιπτώσεων δεν κάνουμε χρήση φλόγα στην Ήπεθρο. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 2-3 περιστατικά, κάποιος εκτελούσε εργασίες με καμινέα του σωλήνα. Προσπαθούσε αυτό από το γνωστό. Κανονίζει το χωράφι, έφυγε η φωτιά, πήγαμε εκεί. Ευτυχώς δεν προλάβαμε, δεν επεκτάθηκε. Δεν έγιναν πολλές ζημιές, αλλά του επιβλήθηκε πρόστιμο παραγωγικά. Και άλλη μια περίπτωση, ένα συμπολίτης μας ο οποίος έγινε μεταξύ Ιεράπτρας Γαλλικιάς και εκεί πέρα μια περιοχή είχε βάλει να κάψει. Πάλι πήγαμε, πάλι επιβλήθηκε πρόστιμο. Άλλο ένα στις Μάλες. Είπαμε προσοχή. Τα πρόστιμα, κύριε Δικητά, είναι σε έως 5.000, αν δεν θυμάμαι, καλά. Ναι, δεν θέλουμε τώρα να παίρνουμε τώρα εκεί, εντάξει, προσέχω. Λέω έως. Αν η ζημιά βέβαια είναι μεγάλη, ναι. Αν η ζημιά είναι προκριθεί κάποια πυρκαγιά η οποία κάνει μεγάλες ζημίες, βέβαια τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα. Και τώρα είναι και ακόμα μεγαλύτερα, γιατί εφόσον μετά το δικαστήριο, αν καταδικαστεί, επιβάλλεται εκ νέου ειδικό πρόστιμο, το οποίο έχει να κάνει και με την αξία της ζημιάς που έχει γίνει, το οποίο μπορεί να είναι και 10 και 20 και 50 και 100.000 ευρώ. Έχουν επιβληθεί τέτοιο είδους πρόστιμο δηλαδή. Τώρα, μετά βέβαια την τελεσίδικη, έτσι μετά μάλλον μετά την πρωτόδικη καταδίκη. Ναι. Έτσι ανάλογα το ύψος των ζημιών επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο. Τώρα, όσον αφορά τα πρανή των δρόμων και οι φωτιές οι οποίες μπορούν να προκληθούν από τσιγάρο, είναι, εντάσσονται αυτό στις ποινές οι οποίες μπορούν να επιβληθούν σε κάποιον που πετάει το τσιγάρο και αν τα πρανή είναι καθαρισμένα, γιατί όχι, υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι ακόμα καθαρισμένα. Εμείς το έγκαιρα από τον Μάιο και εγγράφως και σταστό τα όργανα τα οποία συμμετέχουμε κάνουμε για την αντιπυρική, έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας σαν υπηρεσία, διότι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και φέτος. Έτσι, σκέψω το Μάρτιο, μια βροχερή μέρα, δηλαδή την προηγούμενη μέρα είχαμε βροχή αρκετή. Και την επόμενη μέρα είχαμε φωτιά από τσιγάρο στο πράγμα του δρόμου. Δυστυχώς έχει αλλάξει η περιμήθηση. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και έχουμε πυρκαγιές από τσιγάρα. Έχουμε. Αυτό δεν έχει μειωθεί. Δυστυχώς. Δεν έχει μειωθεί. Και από τη μια είναι το μέρος της πολιτείας, των υπηρεσιών τέλος πάντων, που πρέπει έγκαιρα να κάνουν τον καθαρισμό. Από την άλλη, είναι και η ευθύνη του κάθε ενός από εμάς που οδηγεί το αυτοκίνητό του και μετά τη σιγά απ' έξω. Νομίζω ότι τώρα, ας πούμε, σήμερα κάποιος να οδηγεί με ανοιχτή παράθυρο και απεράζεται να πετάξει το τσιγάρο απ' έξω, δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι εγκληματική. Είναι εγκληματικό, σίγουρα είναι εγκληματικό. Δηλαδή, σκέφτεσαι καμιά φορά να το κάνει και επίτηδες, ξέρω εγώ δηλαδή. Ή αδιαφορεί τόσο πολύ που αυτό πια είναι χειρότερο και από το επίτηδες. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τις υπηρεσίες των τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λαστιείου και όχι μόνο, έχουν μήπως καθυστερήσει σε αυτόν τον καθαρισμό των πρανών? Κοιτάξτε τώρα, ακούστε ότι τα προηγούμενα έτη δυστυχώς, μιλάω από πρόπερση και πίσω, δυστυχώς ξεκινάγανε οι υπηρεσίες να κάνουν καθαρισμό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι τραγελαφικό. Πέρσι υπήρχε και κάποια πίεση όπως και φέτος από μέρους μας.
και είχαν ξεκινήσει, ας πούμε, τέλη Ιουνίου, είχαν ξεκινήσει οι καθαρισμοί. Φέτος ακόμα δεν. Εντάξει, ελπίζω να γίνουν έγκαιρα. Από ό,τι ξέρω, δεν είναι κάτι επίτηδες. Είναι και οι διαγωνισμοί πως τρέχουν. Σίγουρα. Αυτό είναι με διαγωνισμό. Αν δεν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Ναι, αλλά ο διαγωνισμός δεν θα πρέπει τότε, αφού βλέπουν την κατάσταση αυτή, να μπορεί να γίνει και πιο νωρίς, ώστε να προκύψει το αποτέλεσμα του το Μάιο, ας πούμε, που πραγματικά θα ήταν μια εποχή σωστή. Ναι. Είναι εύλογη έχετε, η εποχή σας, ναι. Έτσι. Ναι. Δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν είναι κάτι που χειρίζομαι εγώ σαν υπηρεσία να ξέρω τους λόγους. Σίγουρα υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν νομίζω ότι είναι από αδιαφορία. Προ Θεού. Η γραφειοκρατία ενδεχομένως. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά δεν γνωρίζω τους λόγους που δεν γίνεται έγκαιρα αυτό. Πάντως, όπως είπα και σωστό, εγώ το είπα και είναι και καταγεγραμμένο. Εγώ φέτος δηλαδή φοβάμαι ότι όπως αν έχω μια μεγάλη πυρκαγιά, πρέπει να έχουμε πράνες εδώ. Mm-hmm. Όπως ήταν αυτή η πυρκαγιά που είχαμε στην Πρίνα. Δηλαδή, έχουμε καταφέρει στην πρόληψη, έχουμε ενημερώσει τους αγρότες. Mm-hmm. Έχουμε κάνει τόσο μεγάλη κινητοποίηση. Βγαίνουμε έξω με συνέχεια. Πάμε στα χωριά, συζητάμε τους ανθρώπους. Έχουν περιορίσει πολύ δηλαδή αυτό το πρόβλημα, το να βάζουν έτσι, χωρίς να το πολυσευτούν, φωτιά, πούμε, mm-hmm. το καλοκαίρι. Έτσι, το έχουμε περιορίσει, αρκετά, δεν έχουμε εξαλείψει, το έχουμε περιορίσει όμως. Και πάμε τώρα να βλέπουμε τώρα και έχουμε από άλλα σημεία. Πρέπει να τα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε γι' αυτό. Ναι, σίγουρα ό,τι μπορούμε να μαζεύεται από νωρίτερα είναι προτιμότερο σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη στελέχωσή σας, τον εξοπλισμό σας σε αυτή την εποχή, πώς θα χαρακτηρίσετε. Η στελέχωσή μας είναι ίδια με πέρσι, είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Δηλαδή, αυτή, τέλος πάντων. Η αύξηση του προσωπικού που είχαμε τα τελευταία χρόνια βοήθησε στο να έχουμε και καλύτερα αποτέλεσματα. Παραλάβαμε το χειμώνα και ένα νέο όχημα τετράτονο δασικό, ένα πολύ καλό εργαλείο για τη δουλειά μας. Είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο από άποψη εξοπλισμού και προσωπικού. Ωραία. Και οι εθελοντές έτσι παραμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δίπλα σας, όπως γνωρίζουμε. Σας είπα ότι ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας μας τα τελευταία χρόνια οφείλεται και στους εθελοντές. Μάλιστα. Δηλαδή, ξέρετε, δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι εγώ τα κάνω όλα, τίποτα δεν μπορεί να κάνει κανένας μόνος. Αυτή είναι κάτι, το αποτέλεσμα τέλος πάντων, είναι πάντα συνέπεια συνεργασίας. Μάλιστα. Και των υπηρεσιών και της πολιτείας και των πολιτών και των εθελοντών. Αν δεν συνεργαστούν όλοι μαζί, δεν μπορεί να έχει καλό αποτέλεσμα. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια το έχουμε καταφέρει. Έχουμε προσπαθήσει βέβαια όλοι γι' αυτό. Και η πολιτεία από το μέρος της και οι πολίτες από το δικό τους. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αχρίαστη να είστε, κύριε Δικητάρη. Ναι, έτσι, ναι, όσο ναι, γίνεται. Ακριβώς αυτό. Έτσι. Είπαμε, η πυρκαγιά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προβλέψεις και δεν είναι κάποιο στατικό φαινόμενο. Έτσι, είναι μεταβαλλόμενο, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, τα καταφέρνουμε, δόξα τω Θεώ, κάποια στιγμή μπορεί η φωτιά να φύγει. Δεν είναι δηλαδή πάντα στο χέρι μας, έτσι. Ουσιαστικά μπορούμε να τη χαρακτηρίζουμε σαν ένα θηρίο το οποίο όταν ξυπνήσει δεν ηρεμεί καθόλου εύκολα. Γι' αυτό το στοίχημα είναι, το σημαντικό είναι τέλος πάντων να κάνουμε όλοι ό,τι περνά το χέρι μας για να μην ξεκινήσει η φωτιά. Αυτό είναι το κλειδί. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί το μυαλό μας τώρα το καλοκαίρι είναι εντονότατα στο Σελάκανο, στο Ορεινό, σε τέτοιες περιοχές που υπάρχει και θέλουμε να παραμείνει το δάσος μας. Εκεί είναι προσβάσιμη η σχίστρα, κύριε Δικητά, που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Η σχίστρα δεν είναι ακόμα προσβάσιμη επισήμως. Για να πας στο Σελάκανο πρέπει να πας να κάνεις το μεγαλύτερο κύκλο, σε χρόνο να δυσκοστείς γι' αυτό. Ευτυχώς ο δρόμος βοήθησε να είναι καλά ο αντιδήμαρχος ο Νεκτάρης Παπαδάκης, άκουσε την έκκλησή μας και φρόντισε έστω ο αναρτικός δρόμος να είναι σε καλή κατάσταση. Μάλιστα. Έτσι ώστε να μπορούμε πιο εύκολα και οπότε ανεπισήμως και ρισκάροντας, έτσι, γιατί αυτό χρειάζεται τώρα, να βγει πάνω τώρα, να πάρει ένα ρίσκο. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο, κύριε Καλλιοτζή. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας, ευχαριστούμε. Αυτά.